Όλα άρχισαν γύρω στι 7.30 το απόγευμα, όταν ο 46χρονο απόλυσε υπό άγνωστε συνθήκε τον έλεγχο του περαλαφρού αεροσκάφου του, με αποτέλεσμα να καταπέσει στην περιοχή Φοντάνα Μορόζα που βρίσκεται βόρεια του ακροτηρίου Αρναούτη στο Νακάμα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατόρθωσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώ με την αστυνομία και το νοσοκομείο τη πόλη Χρυσοχού και να του ενημερώσει για το ατύχημα το οποίο είχε. Αμέσω, στάληκε επίγονση μα στο κέντρο έρευνα και διάσωση και στήθηκε επιχείρηση διάσωση του 46χρονου, που λόγω του σκότου δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβή περιγραφή του σημείου όπου βρισκόταν. Πέραν από τις επίγειες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, χρησιμοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, το οποίο, μετά από έρευνες στον Ακάμα, κατόρθωσε να τον εντοπίσει. Ο τραυματία εντοπίστηκε στι 8.35 σε δύσβατη περιοχή και μετά από συντονισμένε προσπάθειε των επίγειων δυνάμεων και του πληρώματο του ελικοπτέρου έγινε κατορθωτή η ανάσυρσή του. Φέρει πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα. Ο 46χρονο διακομίστηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικέ εξετάσει. Μετά από αίτημά του, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική στη Λευκοσία, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία.